Γιορτή της Υγιούς Ελληνικής Επιχειρηματικότητας εξελίχθηκε και φέτος η 7η τελετή απονομής του θεσμού Βραβεία Ελληνική Αξία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Ελληνική Αξία 2019, ξεκάθαρα θεωρώ ότι είναι ένα σήμα ότι κάποια καλή δουλειά γίνεται. Όσο λοιπόν κάποιος αναγνωρίζει τα καλά παραδείγματα, τις καλές προοπτικές, θεωρώ ότι τόσο μεγαλύτερη δυναμική δημιουργεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δυστυχώς αυτό δεν είναι γενικά αποδεκτό κοινωνικά και τουλάχιστον οι φορείς επιχειρηματικότητας αυτό το πράγμα πρέπει να το αναδεικνύουν. Είναι μια γιορτή θεσμός για τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος, ο οποίος έχει καθιερωθεί και πραγματικά τιμή και κοσμή την βράβευση των επιχειρήσεων. Είναι τιμή μας σήμερα που βρισκόμαστε εδώ. Εκτιμούμε ιδιαίτερα το έργο που κάνει ο ΣΒΕ, όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά πιάνει και τα άκρα της Ηπείρου που βρισκόμαστε εμείς στα Γιάννενα. Παρουσία περισσότερων από 500 καλεσμένων, μεταξύ των οποίων επιφανείς επιχειρηματίες αλλά και εξέχοντα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κεντρικής πολιτικής κοινής, ο ΣΒΕ τίμησε 20 μεταβιβικές επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα που θεωρούνται διαμάντια στο τομέα τους. Υποθέτω γιατί ήταν αυτή η οποία παρόλο την έκθεσή της στη μεγάλη στις αγορές, ήταν αυτή που άντεξε και συμπλήρωσε 30 σημαδιακά χρόνια λειτουργίας. Και βέβαια εξακολουθεί και αναπτύσσεται πλέον με ρυθμούς του παρελθόντος. Βραβευόμαστε σαν μια από τις εταιρείες της Στερεάς Ελλάδος που έχουν συμβάλει στην αύξηση της επιχειρηματικότητας όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Η Πίνδος έχει την τιμή να βραβεύεται σήμερα από τον Σύνδεσμο στην κατηγορία της απασχόλησης και των επενδύσεων. Κερδοφόρες στο σύνολό τους, έχοντας αυξήσει τον αριθμό των εργαζομένων τους ακόμα και μέσα στην κρίση, με επενδύσεις σε καινοτομία και αξιοζήλευτη διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα, οι τιμόμενες επιχειρήσεις, όπως αναφέρθηκε στη διάρκεια της τελετής, δείχνουν το δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσει η ελληνική οικονομία για να αναπτυχθεί. Αυτά είναι τα παραδείγματα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Αυτό ακριβώς είναι, αν θέλεις, η υγιής παραγωγική βάση και αυτό που λέμε η ανάπτυξη μέσω του ιδιωτικού τομέα. Παρά την εμφανή απομάκρυνση της οικονομίας από την κινούμενη άμμο της κρίσης, οι επιχειρηματίες τονίζουν πως απομένει ακόμα πολλή δουλειά για να επιστρέψει η χώρα σε κανονικότητα. Αυτή τη στιγμή σίγουρα η ψυχολογία είναι πάρα πολύ καλύτερη στο καταναλωτικό κοινό. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι χτυπώντας τα χέρια μας θα επανέλθει η καταναλωτική δύναμη του Έλληνα στα επίπεδα που ήταν προηγουμένως. Σίγουρα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο, πιστεύω, σήμερα. Η ανάπτυξη μπορεί να έρχεται, υπάρχει ένας βαρδάρης που μας φυσάει, αλλά είμαστε ακόμα μακριά. Έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε, πάρα πολύ δουλειά. Για πρώτη φορά φέτος ο ΣΒΕ βράβευσε επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο από την περιοχή του Βορειοελλαδικού Τόξου, καθώς έχει πλέον ανακηρυχθεί κοινωνικός εταίρος και η εμβέλειά του είναι πανελλαδική.